Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές. Οι κλοπές και οι διαρρήξεις που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επιχειρήσεις του νομού των Σερών, η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και τα πρόστιμα που επιβάλλονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αποτέλεσαν τα θέματα της συζήτησης κατά τη χθεσινοβραδινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Προέδρου του Επιμελητήριου Σερών Χρήστου Μέγλα, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς υπόθηκε. Στο ρεπορτάζ που θα δείτε, ο πρόεδρος των εστιατόρων, ο κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς, αναφέρεται και στην επιστολή που έστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εστίασης και ζητά ενημέρωση και διευκρινήσεις από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Βασίλη Κικίλια, αναφορικά με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Οι κλοπές και οι διαρρήξεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους της πόλης, η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και τα πρόστιμα που επιβάλλονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αποτέλεσαν θέματα συζήτησης κατά τη χθεσινή σύσκεψη που έλαβε χώρα στο γραφείο του Προέδρου του Επιμελητήριου Σερών Χρήστου Μέγκλα. Παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Διάφορες κλοπές που έχουν γίνει κατά καιρούς στο νόμο Σερών, οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι αυξημένες. Να συζητήσουμε για τον αντικαπνιστικό, ο οποίος είναι καινούριος νόμος και πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι, να το στηρίξουμε και να μην γίνουν σε άλλες περιοχές άλλα και σε άλλες περιοχές άλλα, γιατί διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες για αθέμητη συμπεριφορά κάποιων. Και επίσης για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει γίνει πάρα πολύ αυστηρός, και πρέπει και εμείς να ενημερωθούμε και η αστυνομία να ξέρει ποιο στόχο έχουμε, γιατί όλοι είμαστε υπέρ του νόμου, είμαστε υπέρ του να τηρείται ο νόμος, αλλά να μην πέφτουν καμπάνιες που είναι εξωθυνοτικές για τους επαγγελματίες και για τους κατοίκους του νομού Σερών, γιατί δυστυχώς έχουμε βεβαρημένη περιοχή και καλά θα είναι να την βοηθήσουμε και όχι να την τιμωρήσουμε. Σχετικά με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Σωτήρης Κοτσαμπάς τόνισε ότι με την κείμενη νομοθεσία το τοπίο για τους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων είναι ιδιαίτερα θολό. Μάλιστα, επισήμανε πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ζητώντας διευκρινήσεις για τον νόμο. Ο αντικαπνιστικός νόμος, εδώ και 15 μέρες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων, που προεδρεύει ο κ. Καβαθάς και στο Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας είμαι εγώ, στείλαμε στον Υπουργό τον κ. Κικίλια σειρά ερωτημάτων να μας απαντήσει τι πρέπει να προσέχουμε και πώς πρέπει να διαμορφώσουμε τα καταστήματά μας στους εξωτερικούς χώρους, πάντα όπως τονίζουμε. Δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Σήμερα έστειλα και επιστολή σε όλους τους βουλευτές του νομού Σερών να πιέσουν τον κύριο Κικίλια να απαντήσει στο έγγραφο αυτό, για να ξέρουμε και εμείς οι καταστηματάρχες πώς πρέπει να διαμορφώσουμε τους εξωτερικούς μας χώρους. Υπάρχει ασάφεια. Άλλη υπηρεσία λέει ότι πρέπει να είναι τρεις πλευρές κλειστές, άλλη υπηρεσία δύο πλευρές κλειστές. Σήμερα έφυγε επιστολή προς τους βουλευτές να μας απαντήσει ο κύριος Κικίλιας. Δεν υπάρχει χρόνος, δηλαδή, να απαντήσει πέντε ερωτήματα που κάνουμε, πώς πρέπει να διαμορφωθούν οι χώροι και τι πρέπει να προσέξουμε. Δεν θέλουν να ζήσουν αυτοί οι επαγγελματίες, θέλουν να μας κλείσουν τα μαγαζιά. Αμάν είπαμε να αλλάξουμε την κουλτούρα, να κρατήσουμε τους εσωτερικούς χώρους καθαρούς, να μην καπνίζουν. Άλλαξε αυτή η κουλτούρα μετά από 2-3 χρόνια. Τώρα και για τους εξωτερικούς χώρους. Αν πάρουν τα κλειδιά της επιχείρησής μας και να έρθει ο κύριος Κικίλιας να δουλέψει τα μαγαζιά μας. Και πρόστιμα πέφτουν. Και τα πρόστιμα πέφτουν και τα πρόστιμα όλα αυτά θα πέσουν στα δικαστήρια. Διότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν γίνονται σωστοί έλεγχοι. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων, καθώς και η συνεχής και αρμονική συνεργασία όλων των πλευρών, ώστε να επιτευχθεί το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Να πούμε ότι για αυτό το ζήτημα τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα είναι να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εστίασης εδώ σε τοπικό επίπεδο, όπου και πάλι θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα του αντικαπνιστικού νόμου και εφαρμογή και τα όσα έχουν ξεκινήσει όλο αυτό το διάστημα με τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και σε καταστήματα εδώ της πόλης των Σερών αλλά και της περιφέρειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εδώ και μερικές ημέρες οι έλεγχοι, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για την πάταξη του παρεμπορίου. Αυτό ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, λέγοντας μάλιστα ότι οι υπάλληλοι εργάζονται πυροτεδώς και εκτός ωραρίου. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και μία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, για αυτό ακριβώς το ζήτημα.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για την πάταξη του παρεμπορίου. Αυτό ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Παναγιώτης Πυρόπουλος, λέγοντας μάλιστα ότι οι υπάλληλοι εργάζονται πυρετοδός και εκτός ωραρίου. Οι έλεγχοι αυτή τη στιγμή είναι επιτέλους αυτοί που πρέπει να είναι. Όσον αφορά σε αυτό, είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτό το επίπεδο. Και οι άνθρωποι αυτοί απολαμβάνουν τις φιλοξενίες και του Επιμελητηρίου και φυσικά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Μαζί με τους δικούς μας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, και θέλω να τους ευχαριστήσω, και εκτός ωραρίου γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Όλα ξεκίνησαν πριν λίγο καιρό από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, όταν αποφασίστηκε να ενταθούν οι έλεγχοι, και μάλιστα τώρα πλέον υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός, ένα ειδικό σκάνερ, για να είναι οι έλεγχοι πιο αποτελεσματικοί. Για μας, προφανώς, η αντιμετώπιση του παρεμπορίου ξεκινά από τις πύλες εισόδου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δίνουμε τους ελέγχους στην εσωτερική αγορά, στα πλαίσια μιας ανοιχτής ευρωπαϊκής αγοράς και στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτή. Πριν από λίγο καιρό ήταν εδώ κοντά μας ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο οποίος, αφού συναντήθηκε με εμάς και με τους ανθρώπους του εμπορίου, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και όλους αυτούς τους παράγοντες που έχουν σχέση με το εμπόριο, αποφασίστηκε τότε να ενταθούν οι έλεγχοι κυρίως στα σύνορα. Στα σύνορα με τη χρήση του σκάνερ που υπάρχει. Πριν από αρκετές ημέρες επικοινώνησε μαζί μου και με άλλους παράγοντες και έστειλε συνεργάτες του από την Αθήνα προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι και σε ώρες εκτός ωραρίου. Δεκάδες επαγγελματικά και μη οχήματα ελέγχονται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και τις περιφερειακές υπηρεσίες ανάπτυξης στις πύλες εισόδου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη διακίνηση αγαθών προς τη χώρα μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να φοβούνται οι νόμιμοι επιχειρηματίες, αφού οι έλεγχοι αφορούν τους παράνομους. Δεν πρέπει να, αυτοί που είναι νόμιμοι, αυτοί που έχουν το στεγασμένο μέρος, δεν πρέπει να φοβούνται αυτούς τους ελέγχους. Οι έλεγχοι αφορούν και καταλαβαίνουν οι άλλοι τους πονηρούς και αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν τους καταναλωτές. Και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι και θα συνεχιστούν μέχρι τις γιορτές και όπως σας είπα, κυρίως στα σύνορα του Προμαχώνα. Ευθύνη δική τους είναι μαζί με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, αλλά σας είπα πού στοχεύουν και για ποιο λόγο. Όλα αυτά τα προϊόντα από μίμηση κτλ., όλα αυτά πρέπει να εξαφανιστούν από την αγορά, τουλάχιστον από τη σαραγή αγορά που είναι η ευθύνη μας. Αυτός ο Γενικός Γραμματέας φαίνεται ότι έχει διάθεση, έχει τέτοια κατεύθυνση από την κυβέρνηση, ώστε μετά από πρόσκληση που του κάναμε στη ΔΕΘ, ήρθε κοντά, ήρθε στο Επιμελητήριο. Δεν θυμάμαι να έχει έρθει άλλος Γενικός Γραμματέας. Πήγαμε στον Προμαχώνα, έδωσε κάποιες οδηγίες και έστειλε και κάποια συνεργεία τα οποία ήρθαν, θα έρθουν και τα οποία ελέγχουν και προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη. Ο κ. Πυρόπουλος ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν ώστε να γίνουν επιτέλους, όπως είπε, έλεγχοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα, γιατί πραγματικά με την παρέμβασή του αυτή και εμείς αποδεχόμαστε αυτή την πρωτοβουλία και τη στηρίζουμε και ελπίζω να έχει καλά αποτελέσματα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτόν ο οποίος έχει το στεγασμένο εμπόριο, αυτός που είναι νόμιμος, αυτός που πληρώνει τους φόρους του, αυτός που καταλαβαίνετε στηρίζει την τοπική οικονομία και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τους καταναλωτές και ότι πλέον τα σύνορα φυλάσσονται. Στη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα αναφέρθηκε με δήλωση το Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος. Η Εκκλησία τα έλεγε χρόνια τώρα και πολλές φορές ο λόγος της θεωρούνταν ότι ήταν ακραίος. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο γείτονά μας που διαχρονικά έχει βλέψει εναντίον της πατρίδας μας, τονίζει ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης. Έχοντας το πλευρό μας τον Θεό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, αναφέρεται στη συνέχεια στη δήλωσή του. Η Εκκλησία τα έλεγε χρόνια τώρα. Και πολλές φορές ο λόγος της θεωρούταν ότι ήταν ακραίος. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, δυστυχώς, και το λέμε με μεγάλη πίκρα, στον γειτονά μας, ο οποίος διαχρονικά φαίνεται ότι έχει βλέψεις εναντίον της πατρίδος μας. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ας ευχηθούμε με την χάρη του Θεού και τις πρεσβείες όλων των Αγίων και με τη δική μας ενότητα και ομοψυχία να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις όπως πρέπει. Δεν φοβούμεθα, δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν θα αρνηθούμε τα απαράγραπτα εθνικά δικαιώματά μας, δεν θα παραδώσουμε ούτε μία σπιθαμία από αυτά που ανήκουν στην πατρίδα μας από αιώνες πολλούς και έχουν πληρωθεί με αίμα πολύ,
Δεν επιδιώκουμε τη σύγκριση, την σύγκρουση, επιδιώκουμε την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία με όλους τους λαούς και μάλιστα τους γειτονές μας, αλλά εάν χρειαστεί, ευχόμεθα ποτέ να μην χρειαστεί, εδώ είμαστε. Ο ίδιος πάντως έστειλε μήνυμα και είπε ότι εμείς τώρα πλέον έχουμε στόλο, έχουμε δύναμη και δεν φοβόμαστε τίποτα. Και εμείς έχουμε το Θεό. Στις 15 του Δεκέμβρη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τη συνάντηση που θα γίνει στην Οίκη Αλάρισσας, στη συνεδρία της Πανελλαδικής Επιτροπής Παρουσία Αγροτών από όλη την Ελλάδα. Εκεί θα είναι και οι ΣΕΡΕΙ αγρότες, όπου αναμένεται να καθορίσουν και αυτή τη στάση τους. Στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στη συνάντηση που θα γίνει στην Οίκαια της Λάρισσας στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Παρουσία Αγροτών από όλη την Ελλάδα. Εκεί θα είναι και οι ΣΕΡΕΙ αγρότες, όπου αναμένεται να καθορίσουν τη στάση τους. 15 Δεκεμβρίου όλα τα μπλόκα της Ελλάδας που ήταν και πέρυσι στον δρόμο και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε σύσκεψη στην Οίκαια της Λάρισσας, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ο κύριος Λίτος, μιλώντας στο Επιλογές, είπε ότι οι διεκδικήσεις είναι κοινές για όλη την Ελλάδα με βασικό αίτημα τη μείωση της τιμής του αγροτικού πετρελαίου. Και είναι ζητήματα πολλών ετών, δεν είναι κάτι το σημερινό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το πετρέλαιο, το κόστος παραγωγής. Όλα αυτά τα προβλήματα κάθε χρόνο συζητιούνται, αλλά λύση από ό,τι φαίνεται. Λύση μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει κανείς. Ελπίζετε, ευελπιστείτε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο τώρα. Πάντα βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτι θετικό. Τα βασικά προβλήματα πάντως είναι το φορολογικό και οι τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, αν και οι αγρότες είναι εξαθλειωμένοι οικονομικά, σύμφωνα με τον κύριο Λίτο, είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για κινητοποιήσεις πριν αποφασιστεί από το συντονιστικό τους όργανο. Οικονομικής άποψης είναι εξαθλειωμένοι όλοι οι αγρότες. Οι μηχανές θα ζεσταίνονται, θα φανεί, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Το ασφαλιστικό έχει αλλάξει. Μας αρέσει όπως το έκαναν, είναι το φορολογικό, είναι πολλά, είναι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων που όλα παίρνουν την κατρακύλα, είναι το τελωνείο του προμοχώνα, είναι πολλά τα προβλήματα. Οι τιμές φέτος για το βαμβάκι ήταν πολύ χαμηλές. Έχουμε δει και πιο χαμηλές. Έχετε δει και πιο χαμηλές. Βεβαίως, το 2010 όταν πήραμε το πακέτο Χατζηγιάκη ήταν τότε 20 λεπτά. Στις 17 του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα σε 250.000 νοικοκυριά, ενώ το ποσό που θα λάβουν ανέρχεται στα 700 ευρώ. Τις ανακοινώσεις έκανε χθες από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και τι δηλώνουν στην τηλεόραση Επιλογές οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας ΕΟΝ για αυτό το ζήτημα. Στις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το κοινωνικό μέρισμα σε 250.000 νοικοκυριά, ενώ το ποσό που θα λάβουν ανέρχεται στα 700 ευρώ. Τις ανακοινώσεις έκανε χθες ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Ταϊκούρας. Η έκτακτη ενίσχυση ύψους 700 ευρώ ανά νοικοκυριό χορηγείται σε 250.000 νοικοκυριά με 953.000 μέλη. Πώς θα δοθεί αυτό το μέρισμα? Θα δοθεί ενδεχομένως με τον τρόπο τον περσινό, να μπούμε μέσα στην πλατφόρμα του ΙΔΙΚΑ και να κάνουμε την αίτηση, ή συζητάτε ένας άλλος αυτόματος τρόπος, έτσι ώστε να πιστωθεί το 500 ή το 1000, αν είναι όντως αυτά τα ποσά, κατευθείαν στο λογαριασμό των δικαιούχων που έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα? Δικαιούχοι είναι, όπως ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, οικογένειες με τουλάχιστον 4 παιδιά, οικογένειες με τουλάχιστον έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο, γονείς παιδιών αμαία, αλλά και οικογένειες στις οποίες και οι δύο γονείς έχουν βρεθεί χωρίς δουλειά, έστω και για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω, με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα με βάση τις δηλώσεις των πολιτών έτους 2019 έως 20.000 ευρώ. Αριθμός ωφελούμενων οικοκυριών 19.140. Πολύτεκνες με πάνω με 4 τέκνα και άνω. Δεύτερη ομάδα. Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή άνω των 12 μηνών, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητό οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες. Αριθμός ωφελούμενων οικοκυριών 163.778. Κύριε Υπουργέ, τρίτη ομάδα. Ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Τρίτη ομάδα.
Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι, κάτω δηλαδή από 12 μήνες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητό οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες. Αριθμός ωφελούμενων οικοκυριών 40.927. Τέταρτη ομάδα. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα αμαία, δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος έως 24 ετών. Αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών 25.632. Καταφέραμε, ακόμα και τις τελευταίες ημέρες, ακόμα και την τελευταία εβδομάδα, από το Σαββατοκύριακο και μετά, να δημιουργήσουμε λίγο ακόμα χώρο για να ωφεληθούν άλλες 50.000 συμπατριώτες μας. Αυτοί που δικαιούνται θα το πάρουμε. Όσοι δεν δικαιούνται δεν θα το πάρουμε. Έχω πάρει δύο φορές που έδωσα. Έχουν πελαγώσει, κορίτσι μου. Μέχρι τώρα θα δίνουν τα αναδρομικά, θα κάνανε, μετανιώνουν, νύουν, τα αλλάζουν. Δεν ξέρω. Χθες άκουσα ότι θα δοθούν. Ναι, αλλά θα είναι λιγότεροι οι δικαιούχοι από ό,τι ήταν πέρυσι. Ο ένας λέει θα είναι λιγότερο, αλλά θα είναι περισσότερο. Θα δώσουν 50 ευρώ παραπάνω. Καταλαβαίνετε. Εσείς έχετε πάρει στο παρελθόν κοινωνικό μέρημα? Όχι, όχι. Κρίμα για τους μικροσυνταξιούχους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, στην οποία ανήκω κι εγώ. Μάλλον τονίστηκε ότι θα το δώσουν σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε πολίτεκνους, τέτοιο άκουσα. Ναι. Εμείς ό,τι και να πούμε, αυτοί έχουν κάνει ένα πρόγραμμα, αυτό θα κάνουν από εκεί και πέρα. Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία, κάθε νοικοκυριό θα εισπράξει από 700 ευρώ, ενώ το συνολικό κονδύλι θα ανέλθει στα 175 εκατομμύρια ευρώ. Με το συγκεκριμένο κονδύλι που θα μοιραστεί τελικώς σε 4 κοινωνικές ομάδες, το ποσό του υπερπλεονάσματος που έχει παραχθεί και διανεμήθηκε ή θα διανεμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέρχεται στα 850 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 150 εκατομμύρια ευρώ από τον πρόσθετο κουμπαρά θα παραμείνουν ως μαξιλάρι ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι και φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ. Διαμορφώνει μια φορολογική πολιτική δίκαιη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα εξωστρεφή, φιλική για την προσέλκυση άμενων ξένων επενδύσεων, προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, μέσα σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Ένα νέο περιβάλλον με ευκαιρίες και δυνατότητες για όλα τα νοικοκυριά, για όλες τις επιχειρήσεις που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτοί που το έχουν ανάγκη πρέπει να το πάρουν. Και αυτοί που δεν έχουν, λοιπόν, πολύ κρυμμένοι είναι και παίρνουν. Πολύ κρυμμένοι είναι. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν ανάγκη? Που δεν το έχουν ανάγκη το παίρνουν. Ναι. Και μένουν απ' έξω κάποιοι? Μένουν έξω αυτοί που το έχουν ανάγκη. Ναι. Ποιο είναι το σωστό? Το σωστό είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανήμπορους. Έτσι νομίζω. Κι εγώ δεν παίρνει, και ο γιος μου δεν παίρνει. Πέρσι πήρε, ναι, πήρε, ναι, δικαιούτο. Πέρσι όχι, όχι. Ναι. Και είναι άνεργος, 5 χρόνια είναι, δεν έχει λέει. Για όλους έχει αξία. Θα δούμε τι θα γίνει. Κοντός ψαλμός αλλού για τις επόμενες ημέρες. Τώρα, ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε χθες στη Βουλή για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Αφού υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση αποδεικνύεται ακόμη μία φορά συνεπής με τις προεκλογικές της εξαγγελίες, αναφέρθηκε στην εμβληματική μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από 22 στο 9%, μία μείωση που επιφέρει μεγάλη ανακούφιση, όπως είπε, σε όλους τους φορολογούμενους και δίνει το στίγμα της νέας φορολογικής πολιτικής. Ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε στη Βουλή χθες για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αφού υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση αποδεικνύεται ακόμη μια φορά συνεπής με τις προεκλογικές της εξαγγελίες, αναφέρθηκε στην εμβληματική μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22 στο 9%. Μια μείωση που επιφέρει μεγάλη ανακούφιση σε όλους τους φορολογούμενους και δίνει το στίγμα της νέας φορολογικής πολιτικής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για άλλη μια φορά είναι συνεπής με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και φέρνει σήμερα τις απαραίτητες διορθώσεις για ένα φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο και κυρίως πιο ενθαρρυντικό της ανάπτυξης. Αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα άλλωστε. Η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή από το 22% στο 9% αποτελεί την πιο εμβληματική παρέμβαση του παρόντος νομοσχεδίου και θα επιβαίνει μεγάλη ανακούφιση σε όλους. Όχι μόνο σε όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ εισόδημα,
αλλά σε όλους τους φορολογουμένους, καθώς το εισόδημα φορολογείται κλιμακωτά. Ο βουλευτής εξήδε την έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης που οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προσπάθησαν να εξαφανίσουν, όπως είπε. Εμείς σήμερα στηρίζουμε έμπρακτα την μεσαία τάξη, εκείνη που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εξαφανίσει. Οι πολίτες περιμένουν να ανασάνουν από τη φορολογική επιδρομή της προηγούμενης περίοδου. Και εμείς ενισχύουμε την αγοραστική τους δύναμη. Για παράδειγμα, επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 3.300. Πλέον ο φόρος πέφτει στις 2.000 ευρώ το χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σεραίος βουλευτής το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, καθώς αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των αγροτών. Και ο χαμηλότερος συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των αγροτών. Ειδικά σε αγροτικές περιοχές που προέρχομαι και εγώ, ο κόσμος έχει ανάγκη από ανακούφιση. Και σήμερα επιτέλους αυτό γίνεται πράξη. Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στο συμβολισμό του νομοσχεδίου, καθώς αυτός αποδεικνύει τη διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα φορολόγησης. Στην προηγούμενη περίοδο, οι φόροι κατέληξαν να αποτελούν τεράστιο βάρος για τους Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερφορολόγησε ακόμα και τον αέρα που αναπνέαμε. Και όλα αυτά χωρίς καμία απολύτως ανταπόδοση. Ο κόσμος πλήρωνε απίστευτα ποσά σε ένα κράτος που συνέχιζε να είναι δυσκίνητο και αποτελεσματικό. Παίρνατε χρήματα από τους Έλληνες πολίτες και αντί να τα αξιοποιείτε για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υποδομών, κάνατε μικροπολιτική επιδοματική πολιτική. Μια πολιτική που, ναι, ανακούφιζε πρόσκαιρα τους αδυνάμους, όμως στην ουσία κατάφερνε μόνο να ξαναμοιράζει τη φτώχεια. Και εδώ έγκυται μια θεμελιώδης λογική διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για μας η φορολογία δεν είναι εργαλείο καλλιέργειας πολιτικής ιδεολογίας. Δεν είναι αυτοσκοπός. Αντιθέτως, είναι εργαλείο ανάπτυξης. Είναι μέσο για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών, της ζωής των πολλών. Εμείς πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο. Σε ένα μοντέλο που στηρίζεται σε λιγότερους φόρους και σε περισσότερη ελευθερία για τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, τον αγρότη, τον μισθωτό, για να διαθέσει το εισόδημά του όπως ο ίδιος επιθυμεί. Επίσης, προσέθεσε ότι για τη Νέα Δημοκρατία το επιχειρηματικό κέρδος δεν ποινικοποιείται. Εκδήλωση με θέμα «Οι άνθρωποι με αναπηρία στον 21ο αιώνα» διοργάνωσε ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Νομού Σερών χθες το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ειδική αγωγή για να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους, ωστόσο ανέφεραν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σαν κλάδος. Συζήτηση με θέμα «Οι άνθρωποι με αναπηρία στον 21ο αιώνα» διοργάνωσε ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Νομού Σερών χθες το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία και στα πλαίσια διαφόρων δράσεων που διοργανώνει ο Σύλλογός μας, σήμερα θέλουμε να κουβεντιάσουμε το θέμα τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία τον 21ο αιώνα, σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να θέσουμε στο επίκεντρο ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία τον 21ο αιώνα. Και κατ' επέκταση, αν είναι αυτές δυνατόν να ικανοποιηθούν, και άρα πώς θα έπρεπε και οι ίδιοι οι άνθρωποι με αναπηρία να βλέπουν τον εαυτό τους, το πώς τους αντιμετωπίζει η πολιτεία, τη σχέση που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία με την κοινωνία. Με δεδομένο, αν θέλετε, ότι στη πλειοψηφία των εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα, ως κύριο ζήτημα το οποίο τίθεται στη συζήτηση, είναι το τι δεν μπορούμε να κάνουμε τελικά και το κατά πόσο είναι ζήτημα της ίδιας της κοινωνίας να δείχνει αλληλέγγυα προς τους ανθρώπους με αναπηρία και όχι σε αυτό που είναι πραγματικά εφικτό να γίνει και αυτό το οποίο αρνείται η πολιτεία να κάνει σήμερα. Η Ταμεία του Συλλόγου Κινητικά Αναπηρίων έκανε λόγο για το έλλειμμα σωστής ενημέρωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη αρκετή. Δεν γνωρίζουν αρκετά που δικαιούνται. Θα πρέπει να τα ψάξουν καλύτερα για να μαθαίνουν. Και δεν ενημερώνουν και πολύ. Σίγουρα κάποιος σύλλογος που είναι αρμόδιος, ο δικηγόρος που είναι αυτού του συλλόγου θα ξέρει. Από εκεί πέρα κάποιες παροχές και από το ίντερνετ και από τα ΚΕΠ και από διάφορες τέτοιες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ειδική αγωγή για να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους. Ωστόσο, ανέφεραν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σαν κλάδος. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, βρισκόμαστε κάτω από την επίδραση της υπόσχεσης για πρόσληψη 4.500
εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Και θέλω να πω, μιας και μου δίνετε το βήμα από εδώ, ότι αυτό το νομοσχέδιο, αυτές τις προσλήψεις απέχουν παρασάγασα τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στην ειδική αγωγή. Δεν καλύπτουν ούτε κατά ένα μέρος τα προβλήματα και τα κενά που υπάρχουν σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του χώρου μας. Και ότι είναι πολύ περισσότερο ένα χτύπημα στη μονιμότητα, γιατί η αποδοχή αυτού του μέτρου όπως έχει σημαίνει αποδοχή των ελλείψεων, των σοβαρών ελλείψεων για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Μη χάνετε λεπτό. Γεμίστε το καλάθι σας προσφορές και κερδίστε πόντους. Γιατί τώρα στα Κάντζας, με την αγορά μιας συσκευασίας σκόνης πλυντηρίου Soft 100 μεζούρες, κερδίζετε 5 πόντους. Και με δύο συσκευασίες, κερδίζετε 15 πόντους. Υποσέντονα Sleep Pad με ένα τεμάχιο, κερδίζετε 5 πόντους. Με τρία τεμάχια, κερδίζετε 30 πόντους. Όλα τα Sabuan Sios και τα Head & Shoulders 360ml, ένα συν ένα δώρο. Τόνος Rio Mare σε ελαιόλαθο, 4 τεμάχια 80 γραμμαρίων, μόνο 4,92 και 10 πόντους στην κάρτα σας. Αλλά και χαρτί υγείας Dian τρίφυλλο, τα 10 ρολά, μόνο 2,50 και με 2 τεμάχια, 20 πόντους επιπλέον στην κάρτα σας. Τα Χριστούγεννα φτάνουν. Ώρα για τα αγαπημένα μας γλυκά. Από το φούρνο μας το Καρδέλι, κλασικοί κουραμπιέδες και παραδοσιακά μελομακάρονα με την αξεπέραστη γεύση και ποιότητα που σας είναι γνωστή εδώ και 25 χρόνια. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξω να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εορτή του Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στην Ακρόπολη της πόλης των Σερών. Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σερών Κυνηγρίτης Θεολόγος. Με μεγάλη λαμπρότητα και την παρουσία των πιστών τελέστηκε σήμερα το πρωί στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ακρόπολη Σερών η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σερών Κυνηγρίτης Θεολόγος χωροστάτησε και κήρυξε τον Θείο Λόγο, ενώ στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στον βίο του Αγίου Νικολάου. Από τους πλέον δημοφιλείς Αγίους γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας ο Άγιος Νικόλαος, και μάλιστα δημοφιλείς και στην πόλη μας, στη Μαρτυρική, δοθέντος ότι υπήρχαν 5 ναοί του Αγίου Νικολάου, με μεγαλύτερον εκείνον που ευρίσκεται εκεί που βρίσκεται σήμερα το Ίκα. Ήταν ο Άγιος Νικόλαος των Ποσταντζίδων, μεγάλος ναός, ο οποίος δυστυχώς κατεστράφει από την πυρκαγιά του 1913. Οι Σεραίοι λοιπόν προπάτορές μας τιμούσαν πάρα πολύ τον Άγιο Νικόλαο, παρά το γεγονός ότι οι Σέρες δεν είναι παραθαλασσία πόλης, αλλά ο Άγιος Νικόλαος έχει το χάρισμα να γαλινεύει όχι μόνο τις τρικυμίες της θαλάσσης, αλλά και τις τρικυμίες του βίου μας, ο οποίος πολλές φορές μοιάζει με ταραγμένη και τρικυμισμένη θάλασσα. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν στην αγάπη του, τον πλούτη ζωής μας, τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, και με τη δική του ευχή ας είναι αυτή η πορεία, αυτός ο πλούς, ακύμαντος και σωτήριος. Αμήν. Ο ναός ήταν κατάμεσος από πλήθος πιστών, οι οποίοι έσπευσαν να τιμήσουν με την παρουσία τους τον Άγιο. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, χαρά και ήρεμες θάλασσες και στην πατρίδα μας και στις ψυχές μας. Χρόνια πολλά και καλά, μεγάλη γιορτή, όλοι να είναι καλά και να έχουμε και καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, μη υγεία. Αγάπη,
και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικολάδες. Ο Θεός να τους έχει καλά και την πατρίδα μας φυσικά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή υγεία. Μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου να μας προστατεύει. Χρόνια πολλά μας έχει. Πολύ μεγάλη γιορτή. Πολύ μεγάλη. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Καλές γιορτές να έχουμε. Και υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές και καλή υγεία. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο κατεξοχήν προστάτης των ναυτικών, του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Μέσα στον δύσκολο και διαρκή αγώνα του θαλασσινού με τα στοιχεία της φύσης, ο Έλληνας ναυτικός ένιωσε την ανάγκη για προστασία από κάποια ανώτερη δύναμη, η οποία μέσω της βαθιάς του πίστης εκφράστηκε με τη θεία μορφή του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε τώρα στο σημείο αυτό να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη αγροτικών, τον κύριο Σταύρο Ραχοβίτη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Ραχοβίτη, καλό σας βράδυ από τις Σέρες. Καλό σας βράδυ, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Είδαμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας τη διαδικασία ψηφοφορίας όσον αφορά για το φορολογικό νομοσχέδιο. Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης ψηφίστηκε επί της αρχής το φορολογικό νομοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισε. Ωστόσο, εσείς σε δήλωσή σας τις προηγούμενες ώρες είχατε χαρακτηρίσει λόγια του αέρα τα όσα εξήγηλε η Νέα Δημοκρατία για τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και για τις φορολαφρύνσεις που αφορούν τους αγρότες. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Ραχοβίτη? Θα σας πω. Καταρχήν ήταν κοροϊδία ούτως ή άλλως για την λεγόμενη μεσαία τάξη που η Νέα Δημοκρατία μας είχε κάνει, το είχε κάνει σημαία προεκλογική. Η μεσαία τάξη, αυτό που λέμε μεσαία τάξη, δεν είδε καμία ελάφρυνση από αυτό το νομοσχέδιο, να είμαστε ξεκάθαροι. Ελάφρυνση ήταν μόνο τα πολύ μεγάλα εισοδήματα και κανένας άλλος. Οι αγρότες δεν είδαν τίποτα, γιατί τα αφορολόγητα που ήδη είχε περάσει τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν και η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή δεν την ακουμπάει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν δόθηκε έκπτωση φόρου για τους συνεταιρισμένους αγρότες, τα φυσικά πρόσωπα. Δόθηκε μόνο για τους συνεταιρισμούς από το 13 στο 10 που μοιράζουν πλεονάσματα. Δεν αφορά δηλαδή παρά ελάχιστους συνεταιρισμούς και μόνο τους συνεταιρισμούς. Τα φυσικά πρόσωπα δεν δόθηκε δεκάρα. Αντίθετα, είχαμε ένα χαράτσι στους αλληλείς που ξεκινάει από τα 100 ευρώ και φτάνει μέχρι τις 6.500 ευρώ. Ένα χαράτσι που σχετίζεται μόνο με την ύπαρξη του σκάφους και όχι αν αυτό ψαρεύει, αν βγαίνει, τι τζίρο κάνει, καμία σχέση με τη δυνατότητα δηλαδή να πληρώσει. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα συνταγματικότητας. Γιατί οι αλλοί ψαράδες φορολογούνται, όπως όλοι οι Έλληνες, με τον τζίρο. Έτσι, ένα πρόσθετο χαράτσι πάνω στην ύπαρξη και μόνο του σκάφους είναι διπλή φορολόγηση. Αυτό επί της κυβέρνησης σας υπήρχε το πρόσθετο μέτρο. Ναι, μιλάω για το άρθρο 57 που ψηφίζεται αυτή την ώρα από την πλειοψηφία. Αυτό το μέτρο για διπλή φορολόγηση, ναι, και η διπλή φορολόγηση απαγορεύεται. Μάλιστα. Τα είπαμε, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να τα ακούσει. Από εκεί και πέρα θα κρυστούν όλα, φαντάζομαι, στη συνέχεια. Κύριε Ραχοβίτη, από ό,τι φαίνεται και φέτος οι αγρότες θα κατέλθουν σε κινητοποιήσεις. Ήδη κάποια μπλόκα ξεκίνησαν να στείνονται στην κεντρική Ελλάδα. Ποια μηνύματα εσείς λαμβάνετε από τους αγρότες και τι είναι αυτό το οποίο σας λένε? Κοιτάξτε, φέτος είναι ούτως ή άλλως μια δύσκολη χρονιά. Ναι. Γιατί ξεκινώντας από την ελιά, την βρόσιμη ελιά και το ελαιόλαδο, αλλά και μια σειρά από άλλες καλλιέργειες, είναι μια δύσκολη χρονιά. Όπως επίσης και για το γάλα, το οποίο ξεκίνησε μετά τους εντατικούς ελέγχους που ξεκινήσαμε πέρυσι, την άνοιξη είχε ξεκινήσει, αρχίσει να διαφαίνεται μια ανάκαμψη. Αφού οι έλεγχοι πάγωσαν και πάγωσαν με έναν ύποπτο τρόπο, δεν έχουμε από εκεί και πέρα, δεν βλέπουμε να γίνεται και μια προσπάθεια στήριξης όλων αυτών των προϊόντων ή τουλάχιστον μια προσπάθεια παρέμβασης συγκράτησης των τιμών. Κάποια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εσείς ως κυβέρνηση στηρίξατε αυτούς τους κλάδους, τους δύο κλάδους που μας αναφέρατε?
Να σας πω, στην βαβακοκαλλιέργεια ξεκινώντας από εκεί, θα σας πω ότι πέρυσι που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και από κλιματολογικές, από καιρικές συνθήκες και από εντομολογικές προσβολές, το πράσινο σκουλίκι εννοώ, πράσινο και ρόδινο σκουλίκι, ναι, ναι. Δώσαμε, κατεβάσαμε τη συνδεδεμένη, το όριο της συνδεδεμένης, έτσι ώστε όλοι, μα όλοι πήραν τουλάχιστον τη συνδεδεμένη. Χωρίς πλαφόν παράδοση. Κατεβάσαμε δηλαδή το πλαφόν παράδοση έτσι ώστε να μην χαθεί η συνδεδεμένη. Το δεύτερο που κάναμε ήταν ότι για τον Εύρο, που είχαμε και τα μεγάλα προβλήματα με τις πλημμύρες, δόθηκε εντολή για σύνταξη φακέλου για να ενταχθούν στα ΨΕΑ, στο πρόγραμμα των ΨΕΑ. Βγήκε το πόρισμα και είναι θετικό, οπότε μένει τώρα στην παρούσα κυβέρνηση να το προχωρήσει τις διαδικασίες. Αντίστοιχα για την κτηνοτροφία που λέγαμε, να σας θυμίσω ότι για να στηρίξουμε το προϊόν μέχρι τους παραγωγούς και την εκτροφή μέχρι να αρχίσουν να αποδίδουν οι έλεγχοι, δώσαμε έκτακτες ενισχύσεις ίσονος σημασίας, τα γνωστά de minimis, για να στηριχτούν οι κτηνοτρόφοι. 42 εκατομμύρια πέρυσι τέτοιες μέρες. Επίσης, σε διάφορες καλλιέργειες που αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους προβλήματα, χρησιμοποίησαμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να στηριχτούν. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, ακόμη και σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν κατέβει ορισμένοι σε κινητοποίησεις και μάλλον θα αποφασίσουν περαιτέρω κινήσεις από τις 15 του μήνα και μετά, θέτουν το θέμα του κόστους παραγωγής, το πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο, θέματα τα οποία σας είχαν παρουσιάσει, αν δεν κάνω λάθος, και σε εσάς, όταν είχαν έρθει στο Υπουργείο όταν ήσασταν κυβέρνηση. Έτσι, σωστά. Είναι. Σωστά, σωστά. Και όπως είδατε, ανταποκριθήκαμε και ανακοίνωσε ο τότε Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, τη μείωση του αγροτικού πετρελαίου, την εισαγωγή του αγροτικού πετρελαίου το Μάιο του 2019, πέρυσι. Πριν μάλλον από μερικούς μήνες. Οι εκλογές ήρθαν έτσι, ο λαός αποφάσισε διαφορετικά και βλέπουμε ότι η καινούργια κυβέρνηση δεν προβλέπει τίποτα για το αγροτικό πετρέλαιο, ούτε στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έπρεπε κανονικά, αλλά ούτε και στον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Δηλαδή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, γενικά στο ντίζελ, βλέπουμε μια προσδοκόμενη αύξηση εσόδων κατά 177 εκατομμύρια και όχι μείωση. Άρα ούτε από εκεί βλέπουμε τίποτα. Αντίθετα, είχαμε εντάξει το ηλεκτρικό ρεύμα και το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα στον υπερχαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, προκειμένου να μειωθεί το τιμολόγιο, να δοθεί μια τόνωση ρευστότητα στους παραγωγούς. Και βλέπουμε η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αυξάνει το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Άρα οι αγρότες όχι μόνο έχασαν τη μείωση από το ΦΠΑ, είδαν και αύξηση στα ηλεκτρικά, στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού. Κοιτάξτε, τα προβλήματα στην πρωτογενή παραγωγή είναι πολλά. Το θέμα είναι όταν ένα-ένα τα προβλήματα να μπορείς να τα αντιμετωπίζεις έγκαιρα και στην ώρα τους. Γιατί μετά από μια περίοδο αδράνειας, τα προβλήματα συσσωρεύονται και οι αγρότες φυσικό είναι και πολύ θεμητό είναι να διεκδικούν με όποιον θεμητό, ξαναλέω, τρόπο να κάνουν τις διεκδικήσεις τους. Το θέμα είναι να μην δουν μπροστά τους τα ΜΑΤ, όπως έγινε και στην Καρδίτσα πρόσφατα, όπως έγινε και στο Ηράκλειο πριν από μια μέρα. Δεν λύνονται τα προβλήματα με τα ΜΑΤ. Εσείς εγκαίρως τα αντιμετωπίσατε τα ζητήματα ως υπουργός. Πώς είπατε, συγγνώμη. Λέω, εγκαίρως είχατε αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά των αγροτών που σας τα είχαν παραθέσει το προηγούμενο διάστημα όταν σας ήταν κυβέρνηση. Θα σας πω. Ή έγιναν κάποια λάθη και επί υπουργείας σας. Προφανώς έγιναν και λάθη, έγιναν και ολιγορίες υπήρξαν και παραλήψεις και κυρίως ολιγορίες. Κάποια πράγματα διαχειριζόμενη την καθημερινότητα δεν... κάναμε κάποια βήματα περισσότερο οραματικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι η χώρα ήταν χρεοκοπημένη, ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα. Μόλις τον Αύγουστο του 2018 βγήκε η χώρα από τα μνημόνια και μπόρεσε, σιγά σιγά άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά η ελάφρυνση και των αγροτών. Που έγινε η προστασία των κατασχέσεων από τις επιδοτήσεις, να σας θυμίσω. Χρησιμοποιήθηκαν οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που είναι χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού και μια σειρά άλλα μέτρα.
και θα προχωράγαμε, αν ο λαός αποφάσισε διαφορετικά, στη μείωση του αγροτικού πετρελαίου και, και στην μείωση με ένα ειδικό τρόπο φορολόγηση των αγροτών. Μάλιστα. Και αυτό ήδη είχε σχεδιαστεί. Το ζήτημα είναι ότι κάθε μέρα πια και ο αγροτικός κόσμος, αλλά και όλος ο κόσμος, οι συνταξιούχοι, οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και οικονομικά ομάδες, βλέπουμε ότι διαψεύδονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε η μεσαία τάξη στηρίχθηκε από το φορολογικό, ούτε το κοινωνικό μέρισμα διανεμήθηκε φέτο παρά μόνο 177 εκατομμύρια, ενώ πέρυσι ήταν 780 εκατομμύρια. Ακούμε ότι θα καταργηθεί και η 13η σύνταξη που ήταν μόνιμη παροχή. Έτσι δεν ήταν ένα μέρισμα, ήταν μια μόνιμη παροχή. Mm-hmm. Βλέπουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες 20% αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Βλέπουμε μια διάψευση παντού. Και για να μην μιλήσουμε για μεταναστευτικό και για εξωτερική πολιτική, έτσι, που εδώ είναι τα πράγματα νομίζω πολύ χειρότερα και δεν θέλω να πω επικίνδυνα, αλλά είναι κρίσιμα, θα έλεγα κρίσιμα. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω, στα μπλόκα θα πάτε να συναντήσετε τους αγρότες φέτος? Κοιτάξτε, εφόσον μου ζητηθεί, φυσικά, εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι είτε υπουργός είτε βουλευτής, ποτέ δεν αρνήθηκα το διάλογο, ίσα-ίσα τον προκαλούσα το διάλογο. Αυτό ήταν η γύρωση με την κοινωνία, η επαφή με την κοινωνία, με τα προβλήματά της, με τους αγρότες που τα βιώνουν. Αυτό είναι βασικό στοιχείο και του χαρακτήρα μου, αν θέλετε. Οπότε σε κάθε περίπτωση ο διάλογος με τους αγρότες από αυτή τη θέση που μπορούμε να βοηθήσουμε, θεωρώ, με κάποιο τρόπο, είναι ευπρόσδεκτος και με μεγάλη μου χαρά. Απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λαμβάνετε στα ερωτήματά σας, στις ερωτήσεις που καταθέτετε στη Βουλή? Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε για την τελευταία ερώτηση που κάναμε, που συζητήσαμε για την ελιά και το ελαιόλαδο, για την τιμή του, θα έλεγα ότι συζητήσαμε στη Βουλή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Όπως και η παραγωγή στην Κρήτη που συναντήθηκε ο Υπουργός πριν από εχθές, αν δεν θυμάμαι καλά, και εκεί δεν δόθηκαν απαντήσεις δεσμευτικές και ικανοποιητικές για τους παραγωγούς. Μάλιστα. Κύριε Αχοβίτη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Τις αξιολογεί ο κόσμος, ναι, και βλέπει και συγκρίνει πια, μπορεί να συγκρίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ για, για την επικοινωνία, Υπουργέ. Καλό σας βράδυ. Καλά. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις δηλώσεις του κύριου Αραχοβίτη για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, για τους αγρότες κυρίως, τομεάρχης αγροτικού ο κύριος Αραχοβίτης, πρώην υπουργός, επομένως κάτι παραπάνω ξέρει για τα θέματα τα συγκεκριμένα. Εμείς πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Για πέμπτη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Βαβακούσας διοργάνωσε την γιορτή Λουκουμά Παραμονή του Αγίου Νικολάου χθες. Πρόκειται για ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του από τη Μικρά Ασία και το οποίο έφεραν οι παλαιότεροι του χωριού στην Βαβακούσα. Παραμονή του Αγίου Νικολάου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαβακούσας διοργάνωσε για ακόμα μια χρονιά τη γιορτή Λουκουμά. Η παρασκευή των Λουκουμάδων είναι ένα έθιμο που έφεραν από τη Μικρά Ασία οι παλαιότερες γυναίκες του χωριού. Παραμονή του Αγίου Νικολάου που είναι σήμερα, οι νοικοκυρές τότε έφτιαχναν λουκουμάδες με μέλι, με το λάδι της πρώτης σοδειάς κάθε χρονιάς. Αυτό το έθιμο έχει θερμαντική ιδιότητα, καθώς το μέλι τώρα τις γιορτές μας ζεσταίνει. Ιστορικά να πούμε ότι ο Ιησούς πηγαίνοντας, που ταξίδευε με τους μαθητές του, όταν πήγε στον Άγιο Ανδρέα, ο Άγιος Ανδρέας δεν είχε τίποτα άλλο να τους φιλέψει παρά μόνο αλεύρι, νερό και λάδι. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να κάνει λουκουμάδες και να τους δώσει να φάνε λουκουμάδες. Αυτό το έθιμο το συνεχίζουμε και εμείς. Είναι η πέμπτη χρονιά που γίνεται από τον Πολιτιστικό μας Σύλλογο. Είναι ανοιχτή προς όλα τα μέλη, φίλους, γνωστούς. Έχουμε άμεση ανταπόκριση από τον κόσμο. Κάνουμε τους λουκουμάδες, είπαμε ως παραδοσιακό έθιμο εδώ στο χωριό. Είπαμε να το κάνουμε και ο Σύλλογος κάτι σαν έθιμο εδώ. Ο κόσμος προτιμάει, έρχεται. Η τολμηρή της φετινής βραδιάς που έψησε τους λουκουμάδες ήταν η κυρία Κυριακούλα Σοφιανίδου. Παραμονή του Αγίου Νικολάου, πιάνουμε τη ζύμη για να ευχαριστήσουμε που λένε τον Άγιο Νικόλαο
οι παραδόσεις του είναι μικρασιατική γιορτή αυτή. Mm-hmm. Και ο κλήρος τώρα έπεσε σε μένα, κάθε χρόνο κάνω εγώ τις λουκουμάδες. Κάθε χρόνο τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στο πρώην δημοτικό σχολείο του χωριού. Εκεί δηλαδή που βρίσκονται τα γραφεία του Συλλόγου και γιορτάζουν την ημέρα αυτή. Φέτος οι κυρίες του χωριού ετοίμασαν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά από τη Μικρά Ασία και τη Θράκη. Και όλες οι κυρίες εδώ του χωριού κάναμε παραδοσιακά φαγητά. Να σας πω εγώ τι έκανα. Εγώ έχω φτιάξει μπλιγούρι με κοτόπουλο. Mm-hmm. Είμαι θρακιώτισσα, να σας πω, και το θυμάμαι αυτό το φαγητό που το έφτιαχνε η γιαγιά μου, η μητέρα μου. Και εγώ λίγο, όχι πολύ, το φτιάχνω κι εγώ. Και έχω κάνει και κολοκυθόπιτα. Έχω κάνει λάχανο τροσί με κοτόπουλο, το σκοταριανό φαγητό από τη μαμά μου. Εγώ έχω φτιάξει τα παραδοσιακά γκυσλομέδες, κατημέρια, αλλού τα λένε κατημέρια, αλλού τα λένε γκυσλομέδες, που είναι πάρα πολύ, αυτά είναι μικρασιάτικα. Έχω κάνει τον παραδοσιακό χαλβά αλεύρι, που έλεγαν και οι παλιοί, με το τίποτα κάνουμε γλυκό. Και εδώ έχω κάνει ένα ηλιόψωμο. Έχω κάνει, λόγω ότι είναι και νηστεία, έχω κάνει εδώ την παππούδα, σαλάτα, τα φασόλια, ναι, σαλάτα. Έχω κάνει το χαλβά με ενδοκάριδο και έχω κάνει και τηγανιά παραδοσιακή με πράσο, με πιπεριές. Καλλιεργούν. Τις μεταξύ τους σχέσεις και να κάνουν τις κοινωνίες των χωριών πιο ζωντανές, πιο όμορφες και ίσως να δίνουν και παραδείγματα για μας που ζούμε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί με τις άοκνες προσπάθειές τους διατηρούν μόνο ένα μέρος της παράδοσης, αλλά φροντίζουν και για τους ανθρώπους του χωριού, δίνοντάς τους ευκαιρίες και δυνατότητες για να έρχονται πιο κοντά και να στέκονται αλληλέγγυες η μία προς την άλλη. Δύσκολες καιρικές συνθήκες, τα καταστήματα Παπαϊωάννου είναι κοντά σας με τις χαμηλότερες τιμές. Θερμάστρα Κουμπτέλ 2.800 βατ μόνο 64,90. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ με ανεμιστήρα μόνο 45. Θερμάστρα Κουάρτς 2.200 βατ μόνο 45. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ μόνο 28,80. Θερμάστρα Χαλαζία 1.800 βατ μόνο 24,90. Θερμάστρες οικονομικές για να ζεσταθείτε χωρίς να καείτε. Ελάτε τώρα στα Home Plus Παπαϊωάννου, στην Πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Thank you.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.